Λοιπόν, και επίσης μπαίνει για πρώτη φορά ένας κανόνας στο τηλεοπτικό παιχνίδι. Δηλαδή το κανάλι, η τέταρτη εξουσία δεν μπορεί να γίνει πρώτη. Η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα κατάφερε να ανεβάσει κυβερνήσεις, να κατεβάσει κυβερνήσεις, να διαμορφώνει συνηθίσεις, να ξεπλένει συνηθίσεις, να διαπλέκεται, να είναι κομμάτι της διαφθοράς και κανείς να μην αντιδρά. Και σήμερα ερχόμαστε να λέμε πού είναι τα χρήματα, γιατί αυτό το φορολογικό, γιατί αυτό το ασφαλιστικό, γιατί μια σειρά κύκλων της δημόσιας ζωής, μέσα σε αυτό είναι και τα ιδιωτικά κανάλια, λειτουργήσαν με έναν τρόπο εξαιρετικά ιδιωτελή. Έτσι λοιπόν υπάρχει, τελειώνουμε με τη συναλλαγή, 400 θέσεις εργασίας, 400 πραγματικές θέσεις εργασίας είναι το μήνυμο. Για τα τοπικά κανάλια στις επόμενες μέρες θα πληροφορηθούμε ανάλογα με την περιφέρεια ποιος ήταν αυτός ο αριθμός, 10% ελληνική μυθοπλασία και κυρίως μεγαλύτερος έλεγχος. Θέλω να πω και το εξής, ότι επί σειρά ετών παρακολουθούμε να παρεκκλίνουν κάθε εκλογική και αισθητική στα ιδιωτικά κανάλια και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να μην έχει παρέμβει πουθενά, αλλά και όταν βάζει πρόστιμα, αυτά να μην πληρώνονται. Λοιπόν, ένα κομμάτι επίσης που έχει να κάνει με το παράδειγμα το κομμάτι της διαφορετικής που αναφέρομαι στα κανάλια, το κομμάτι της διαφοράς, που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης, να το πρόβλημα. Ότι είμαστε εδώ για να σε ενημερώσουμε και αυτό είναι και το έλλειμμά μας. Το λάθος μας είναι ότι δεν βγαίναμε κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες να ενημερώνουμε και την τοπική κοινή γνώμη και την κοινή γνώμη για το έργο που παράγεται. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημαντικό έργο το οποίο αγνοεί η κοινωνία. Αυτό λοιπόν δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη βεβαίως και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικού φορέα, αλλά είναι κυρίως ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν λοιπόν στο κομμάτι της διαφθοράς, πρέπει να ξέρετε, αυτό που σας αποκρύπτω είναι ότι ο Παπασταύρου πήρε και πλήρωσε 300 εβδομάδες από την ΕΡΤ και από κανένα ιδιωτικό κανάλι. Το ότι γνωστοί καλλιτέχνες πάνε και μπορούν να είναι και 1,5 εκατομμύριο ιδιωτικοί βρίσκονται σε διάφορες λίστες, δεν το μαθαίνετε. Το μαθαίνετε αν ακούτε ΕΡΤ. Έτσι, αν βλέπετε ΕΡΤ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν να αυξάνονται θεαματικά και τα έσοδα στην προσπάθεια που κάνουν να δημιουργήσουν μια καινούργια εποχή. Και υπάρχουν βεβαίως και σημαντικότατες ρυθμίσεις με μέτρο, με γνώμονα μάλλον, τι συμφέρει τον μέσο Έλληνα πολίτη. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να τελειώνουμε πια με τη φτώχεια. Δηλαδή, οι χαμηλά, οι πραγματικά πενόμενοι θα πρέπει να δουν στον ήλιο μοίρα. Θα κλείσω με ένα τελευταίο που αφορά σε μια χθεσινή δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Πανεγκετάκης, το οποίο χαιρετίζω και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά ακούσαμε την ηγεσία της ΔΕΗ να μιλάει και για το κοινωνικό πρόσωπο, για το κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας. Η ΔΕΗ για πρώτη φορά μίλησε για ανταποδοτικό κοινωνικό έργο στην περιοχή. Μίλησε για την ελληνική συνύπαρξη στην περιοχή και μίλησε και για άλλου είδους παρουσία της εταιρείας σε μια περιοχή που πρέπει να πω, και είναι προσωπική μου διατύπωση, σε μια περιοχή που βία εκβιομηχανίστηκε.